Είναι η στιγμή που ο πιστός υπαρχηγός και κουμπάρος του Μιχαλολιάκου, συνιδρυτής της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Φυγόπινος Χρήστος Παπάς, οδηγείται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Καταζητούμενος επί 9 μήνες, είχε βρει καταφύγιο σε αυτό το ισόγειο τετραόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή του Ζωγράφου, στο μικρό διαμέρισμα με τα ερμητικά κλειστά πατζούρια επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Συνήθως κλειστά ήταν. Δεν ξέρω αν καμιά φορά άνοιγε, δεν παρατηρούσα, αλλά νομίζω γενικά ήταν κλειστά. Στέγη του παρήχε μια 52χρονη γυναίκα στέλεχος του ακροδεξιού ναζιστικού μορφώματος, ουκρανικής καταγωγής, η οποία είχε λάβει την ελληνική υπηκότητα μόλις πριν από μια πενταετία. Η κυρία που αναφέρεται, ναι, είναι σίγουρα πάνω από 3 χρόνια. Έχει ένα σκυλάκι, τουλάχιστον το βράδυ την είχα δει αρκετές φορές. Η Ειρήνη, όπως είναι το μικρό της όνομα, ήταν και υποψήφια με το συνδυασμό του φυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. Τον έβαλαν μέσα, τον μπουζούρκιασαν με τη βία μέσα. Μου είπαν φύγετε, φύγετε μακριά, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα. Και οι δύο συνελήφθησαν χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ με επιχείρηση αστραπή της αντιτρομοκρατικής και αξιοποίηση των πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές τις τελευταίες ημέρες. Εκείνο το οποίο είπε αυτός ότι ήταν περαστικός από το χώρο, δεν μπορώ να ξέρω ότι είναι έτσι. Οι κινήσεις της αστυνομίας ήταν πολύ συντονισμένες τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ήξερα τις κινήσεις αυτές και δεν παραξενεύτηκα από το αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν αντελήφθησαν ποτέ τους αστυνομικούς που είχαν θέσει σε κλειό παρακολούθησης ολόκληρη την περιοχή. Μέσα από τα σύννεφα, δεν πήγε το μυαλό μου καν. Οι γείτονες της 52χρονης υποδέχτηκαν με έκπληξη το γεγονός ότι ο Φυγόπινος θεωρητικός του νεοναζισμού και μονικός νοσταλγός του φασισμού βρισκόταν όλο αυτόν τον καιρό δίπλα τους. Ήταν εδώ ακριβώς απέναντι και δεν είχαμε πάρει ποτέ χαμπάρι τίποτα. Και τόσο καιρό τον ψάχνουν και λένε ότι μπορεί να είναι έξω από την Ελλάδα, να φύγει από την Ελλάδα. Και αυτό μου κάνει και εντύπωση. Ότι νομίζω ότι είναι κάπου έξω στην Ελλάδα και τελικά ήταν στην άλλη γωνία. Τα ίχνη του Χρήστου Παπά είχαν χαθεί αμέσως μετά την απόφαση περί ενοχής του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ο άνθρωπος που επιβράβευε μικρά παιδιά όταν σήκωναν το χέρι ψηλά και φώναζαν Χάι Χίτλερ. Χάι Χίτλερ. Φρόντισε να εξαφανιστεί. Δεν κατάφερε ωστόσο να φύγει ποτέ στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε να πάει, γιατί να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις κάποιον άνθρωπο εκεί έξω να μπορεί να σε στηρίξει. Ο μόνος τόπος που θα μπορούσε να πάει θα ήταν η πατρίδα του. Όπου όμως δεν μπορούσε να πάει, διότι τον γνώριζαν και οι πέτρες. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να βγει και έξω από την Αθήνα. Ο Χρήστος Παπάς έχει καταδικαστεί σε κάθριξη 13 ετών και πιθανότατα θα οδηγηθεί άμεσα στις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείουν την ποινή τους και τα υπόλοιπα μέλη του δικητηρίου της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Και η 52χρονη γυναίκα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στην εισαγγελία πλημελιωδικών Αθηνών με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.